Υπάρχουν εκατομμύρια στρατηγικέ για επενδύσει σε μετοχέ. Δεν υπάρχει ενιαίο σωστό τρόπο επένδυσης. Αυτό το ξέρουμε. Ενώ λοιπόν πολλοί ορίζουν την επενδυτική επιτυχία ω το να κερδίσετε την αγορά, είναι σίγουρα μια καλύτερη προσέγγιση να λάβετε υπόψη του δικού σα στόχου. Τι θέλετε να επιτύχετε, τι θέλετε να κάνετε, πώ θα το κάνετε αυτό, να φτάσετε μέχρι εκεί, όταν θα γίνει αυτό. Τι θα γίνει, πόσο επικίνδυνο είναι. Αντέχετε, έχετε γερό στο μάχη για τα πάνω και για τα κάτω του δίκτυου τιμών του χρηματιστηρίου. Δημιουργήστε μια επαρκή αξιόπιστη ροή εισοδήματο που αυξάνεται ταχύτερα από τον πληθωρισμό. Να είστε αρκετά σίγουροι για το πόσα μετρητά θα πάρετε από τα μερίσματα και πότε θα τα πάρετε. Νιώστε ότι είναι πολύ πιθανό ότι θα φτάσετε σε ένα σημείο που θα χρειαστείτε να πάρετε αυτά τα μετρητά όταν τα χρειάζεστε. Θα μπορείτε να τα πάρετε εύκολα και τελικά, παιδιά, λίγο πολύ όταν κάποιοι ασχολούνται με μετοχές μερισμάτων είναι ο στόχος να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέτρητά στην συνταξιοδότησή μας και μακάρι να το κάνουμε και ακόμα νωρίτερα να μην χρειαστεί να φτάσουμε καν σε αυτό. Ποιοι είναι τώρα οι λόγοι εμένα που μου αρέσουν οι επενδύσεις σε μετοχέ μερισμάτων. Είστε στου Επενδυτέ Παγκόσμια Κλίμακα, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Λόγο νούμερο 1. Η διαδικασία είναι ομαλή και λιγότερο συναισθηματική όπως είναι λοιπόν οι περισσότεροι επενδυτές που συμβολεύονται διάφορους συμβούλους, πάντα μας ρωτάγανε ή και θα σας ρωτήσουν, ξέρεις ποιος είναι ο αριθμός σου, ξέρεις ποιος είναι ο αριθμός που θες να σταματήσεις και να πεις από εδώ και πέρα θα με τα μερίσματα. Σίγουρα όταν κερδίζουμε την αγορά και οι μετοχές μας πηγαίνουν καλά, είχαμε κι εμείς μια εφορία, μια ευχαρίστηση. Αλλά σίγουρα συνειδητοποίησατε ότι πολλές φορές η συνολική τους αξία κειμενόταν κάθε λεπτό. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω που το χρηματιστήριο ήταν ανοιχτό και φυσικά πολλέ φορέ είχαν πάρα πολύ μεγάλε διακυμάνσει. Μπορεί να είναι δύσκολο να κρατήσει τα μάτια σου μακριά από την οθόνη. Ήμουνα και ήσασταν σίγουρα χαρούμενοι όταν ανέβαινε η αγορά και σε ένταση όταν έπεφτε η αγορά. Λογικό δεν είναι. Πολλοί επενδυτέ μετοχών κοιτάνε αυτή την ωραία οθόνη που βλέπουν τι διακυμάνσει και αντιδρούν συναισθηματικά σε αυτό που κάνει. Οι οθόνε παρακολούθηση είναι πολύχρωμε και αναβοσβήνουν για να παίξουν με τον καθορισμό των τιμών του κοινού. Οι αυξανόμενε τιμέ εμφανίζονται συνήθω με ένα χαλαρωτικό πράσινο, αλλά οι μειώσει τιμών εμφανίζονται με ένα ανησυχητικό κόκκινο, ακόμα και αν η πτώση είναι τη τάξη του 0,01%. Οπότε πρέπει να περάσουμε από την εστίαση στις τιμές στην εστίαση στο εισόδημα. Πείτε ας πούμε τώρα ότι έχουμε μία μετοχή, ας πούμε τη γνωστή μετοχή Johnson Johnson στο χαρτοφυλάκιό μας. Η αστάθεια Συχνά κάνει του ανθρώπου να ανταλλάσσουν πάρα πολύ γρήγορα, επειδή προσπαθούν να είναι μέσα στην ανώδική πορεία, να ξεφύγουν για το μειονέκτημα αυτό και μετά να επιστρέψουν για το επόμενο ανώδικο. Αγοράζουμε, πουλάμε, αγοράζουμε, πουλάμε. Πολλοί το κάνουν αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Είναι φυσικά δυνατό να βγάλει πολλά χρήματα με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Μελέτε δείχνουν ότι οι περισσότεροι επενδυτέ έχουν χαμηλότερε επιδόσεις από τι ίδιε τι μετοχέ στι οποίε επενδύουν επειδή πηδούν, όπω είπαμε, μέσα και έξω σε καλέ ή κακέ στιγμέ. Πάμε τώρα πάλι λοιπόν στη Johnson Johnson, η οποία πληρώνει μερίσματα για περισσότερο από 100 χρόνια και τα έχει αυξήσει για 59 συναπτά έτη. Είχα Johnson Johnson το πραγματικό δημόσιο χαρτοφυλάκιό μου, αλλά τώρα δεν έχω είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Johnson Johnson θα αυξάνει το μέρισμά της κάθε χρόνο. Το μόνο πραγματικά άγνωστο είναι πόσο θα το ανεβάσουν. Η Johnson Johnson το αύξησε κατά 6,6% την προηγούμενη χρονιά και η μέση πενταετής αύξηση ήταν περίπου στο 6% ετησίως. Ο πειρασμός τώρα να πουλήσει κάποιος ή να κόψει μια μετοχή όπως η Johnson Johnson δεν έρχεται όταν η τιμή της βυθίζεται, αλλά όταν η τιμή της είναι υψηλή. Ο πειρασμό δεν βασίζεται ποτέ στον φόβο. Είναι απλό επιχειρηματικό οπορτουνισμό. Υψηλότερη τιμή ισοδυναμεί με χαμηλότερη απόδοση. σω θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα έσοδα από αλλού από μια μετοχή με καλύτερη απόδοση. σω η υψηλή τιμή να οδήγησε σε σημαντική υπερεκτίμηση ή να έκανε, πούμε, την Johnson και να καταλαμβάνει περισσότερο από το χαρτοφυλάκιο από ό,τι θα ήθελα. Εγώ είχα πουλήσει τότε τη μετοχή γιατί αγόρασα άλλε σε μικρότερη τιμή από την Τζόνσον και με καλύτερε αποδόσει όμω το θέμα είναι ότι ο πειρασμό να πουλήσει κάποιο όταν η τιμή του Johnson Johnson είναι ανωδική παρακάτω είναι μια αντιστροφή τη συνήθω συναισθηματική απόκριση στι αλλαγέ των τιμών. Δεδομένου ότι η συνήθι απόκριση αναγκάζει τους επενδυτέ να υπολειτουργούν, η αναστροφή τη είναι καλή με την ενασχόλησή μου τόσο καιρό, κατάλαβα ότι οι επενδυτέ με αύξηση μερισμάτων φαίνεται να αναπτύσσουν ένα στρώμα μόνωση από τον πανικό τη αγορά. Μια σπίδα. Δεν νομίζω ότι σε κανέναν αρέσει να βλέπει τον συνολικό του πλούτο να μειώνεται. Δεν υπάρχει κανένα που το κάνει αυτό. Αλλά αν εστιάζετε στο εισόδημα αντί για τι τιμέ, τότε μπορείτε να απολαύσετε παρακολουθώντα το εισόδημά σα να αυξάνεται ακόμα και όταν η αγορά πέφτει. Είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε την έννοια των μεταβολών των τιμών μετοχών. Βασίζονται στον απλό θόρυβο τη αγορά, σε προβλήματα τη εταιρεία ή σε κάτι άλλο. Πολλοί επενδυτέ δεν θα αντέξουν αρκετά για να το μάθουν. Επιλέγοντα ανταυτού να πουλήσουν καθώ πέφτουν οι τιμέ. Το μέγιστο λάθο. Επειδή ο φόβο που προκαλείται από την πτώση των τιμών και τι απώλειε χαρτιού, χρήματο δηλαδή, πυροδοτεί μια ανταπόκριση στον εγκέφαλο που σου κάνει το κεφάλι και να σου λέει πούλα τώρα που πέφτει η τιμή και χάνει. Μέγιστο σφάλμα. Αυτό ο φόβο λοιπόν μπορεί να κάνει τον επενδυτή να αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει κάτι, και αυτό που συχνά κάνει, φυσικά, είναι να πουλήσει. Εδώ έρχονται λοιπόν οι μετοχέ τη αύξηση των μερισμάτων που βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματο παρέχοντα θετικέ αποδόσει που φτάνουν σε μετρητά κάθε τρίμηνο, μήνα, εξάμηνο, χρόνο ανάλογα από τι εταιρείε. Τα θετικά σχόλια συμβάνουν στη μείωση του πειρασμού για πώληση σε ατυχεί στιγμέ. Μερικοί επενδυτέ αυτό το ονομάζουν να πληρώνονται για να περιμένουν να σταματήσουν να πέφτουν οι μετοχέ του ή ολόκληρη η αγορά. Όταν κάποιοι είναι επενδυτέ μερισματικών μετοχών, το εισόδημά του αυξάνεται κάθε χρόνο ανεξάρτητα από τι τιμέ που ορίζει η αγορά στι μετοχέ. Η αγορά μπορεί να καταρρεύσει, αλλά τα μερίσματα συνήθω στι καλέ εταιρείε δεν καταραίουν. Πάμε στο δεύτερο λόγο τώρα. Οι μετοχέ με ανάπτυξη μερισμάτων αυξάνουν τα μερίσματά του. Μία αύξηση μερίσματος μπορεί συνήθως να ερμηνευτεί ως θετικό σημάδι ότι η διοίκηση έχει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εταιρείας. Οι περισσότερες εταιρείες κοιτάζουν μπροστά μερικά χρόνια όταν εξετάζουν αν θα αυξήσουν το μέρισμα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν τώρα καλών οικονομικών συγκυριών, μια εταιρεία με ορθή προσέγγιση δεν θέλει να αυξήσει το μέρισμα τόσο ψηλά που μπορεί να χρειαστεί να το μειώσει ή να το παγώσει αργότερα, εάν οι δραστηριότητες της επιβραδύνθουν. Ένα άλλο θετικό σημείο, βέβαια, σχετικά με τι αυξήσει μερισμάτων, είναι ότι τα ιστορικά μοτίβα αύξηση των μερισμάτων σε πολλέ εταιρείε προκύπτουν από σκόπιμε διαχειριζόμενε πολιτικέ μερισμάτων και οι πληρωμέ γίνονται αρκετά αξιόπιστε. Ένα μακροχρόνιο τώρα πρόγραμμα μερισμάτων μπορεί να ενσωματωθεί στην κουλτούρα μια εταιρεία. Μόλι καθιερωθεί αυτή η πολιτική, χρειάζονται εξαιρετικά κακέ συνθήκε για να την εγκαταλείψει αυτή τη συνήθεια η εταιρεία. Μια εταιρεία αγαπημένη που έχω. Είναι η Realty Income Trust και αποκαλεί τον εαυτό τη εταιρεία μηνιαίου μερίσματο και το έχει καταχωρήσει κιόλα ω εμπορικό σήμα. Αν δεν το ξέρει κάποιο, μπορεί να γράψει Realty Income και θα δει από κάτω ότι γράφει. The Monthly Dividend Company. Το εισόδημα τώρα ακινήτων έχει ένα τρέχον σερί 30 συνεχόμενων ετών αύξηση μερισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αδιάλειπτων αυξήσεων κατευθείαν μέσω τη κατάρρευση ακινήτων 2007, 2009 και τη κρίση του κορονοϊού. Ενώ τώρα οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να πληγωθεί σε κακέ οικονομικέ περιόδου, οι καλύτερε εταιρείε μερισμάτων αυξάνουν τα μερίσματά του ακόμα και σε περίοδου ύφεση. Όταν χτυπούν οι δύσκολε στιγμέ, γιατί έρχονται δύσκολε στιγμέ, ο αριθμό αύξηση των μερισμάτων μπορεί να επιβραδυνθεί, αλλά η εταιρεία εξακολουθεί να είναι σε θέση να αυξήσει λίγο το μέρισμά της. Ωραία θα μου πείτε. Αλλά πόσε είναι αυτέ οι εταιρείε πια που αυξάνουν τα μερίσματά του. Θα σα πω. Είναι πάνω από 143 εταιρείε που έχουν αυξήσει τα μερίσματά του για τουλάχιστον 25 συνεχόμενα χρόνια. Και πάνω από 365 εταιρείε που το έχουν κάνει για τουλάχιστον 10 χρόνια. Ο επενδυτή που είναι για τι μερισματικέ μετοχέ, που θέλει να κερδίζει μέρισμα, έχει πολλέ εξαιρετικέ εταιρείε για να διαλέξει ποιε θέλει να έχει στο χαρτοφυλακείο του. Πιστέψτε με, είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα αξιόπιστων αυξήσεων μερισμάτων σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών μερισμάτων όταν ένας επενδυτής μπορεί να θέσει ρεαλιστικού μακροπρόθεσμου στόχου εισοδήματο και να παρακολουθεί φυσικά την πρόοδο του προ αυτέ. Όταν τώρα μια εταιρεία αυξάνει το μέρισμά τη, η απόδοσή σα στο κόστο, δηλαδή η πληρωμή μερίσματος διαιρούμενη με την αρχική σα επένδυση, αυξάνεται. Αυτό σημαίνει γιατί. Σημαίνει γιατί παρόλο που η τρέχουσα απόδοση που αναφέρεται στο δίκτυο κυμαίνεται. Πώ μπορεί αυτό να γίνει, είναι πολύ απλό. Απλά μαθηματικά. Α υποθέσουμε λοιπόν τώρα ότι έχετε αγοράσει τη μετοχή ΑΒΓ όταν η τιμή τη είναι 100 δολάρια αναμετοχή και η απόδοση τη είναι 4%. Εάν αγοράσετε τώρα στι 10 μετοχέ τη μετοχή αυτή ΑΒΓ με κόστο 1000 δολάρια, η μετοχή σα πληρώνει 40 δολάρια στο έτο που την έχετε κρατήσει, δηλαδή για το πρώτο έτο μιλάμε. Ανεξάρτητα τώρα. Από το πώ αλλάζει η τιμή τη μετοχή αφού την αγοράσετε, η απόδοσή σα στο κόστο θα βασίζεται πάντα σε αυτά τα αρχικά χίλια δολάρια. Αν αργότερα, φυσικά δεν προσθέσετε μετοχές σε διαφορετικέ τιμέ. Το κόστο ιδιοκτησία παραμένει πάντα το ίδιο. Α υποθέσουμε τώρα λοιπόν ότι τα κέρδη τη εταιρεία ΑΒΓ αυξάνονται κατά 10% και η εταιρεία αυτή αυξάνει το μέρισμά τη κατά το ίδιο ποσοστό. Αυτό σημαίνει τώρα ότι για το δεύτερο έτος η εταιρεία σας πληρώνει 44 δολάρια αντί για 40 που ήταν την πρώτη χρονιά. Επομένως η απόδοση της αρχικής επένδυσης των 1000 δολαρίων αυξάνεται σε 4 ,4%, 4,4%. 44 δολάρια για 1000 δολάρια που ήταν η αρχική μας επένδυση. Κατανοητό. Αυτή τώρα η ετήσια αύξηση της ταμιακής ροής μερισμάτων είναι μια πολύ ισχυρή πτυχή των μετοχών για τα μερίσματα. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο οι επενδυτές οι συγκεκριμένοι είναι ικανοποιημένοι με τις τιμές που αυξάνονται βραδύτερα. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο οι συνταξιούχοι που αναζητούν εισόδημα που συμβαδίζει με τον πληθωρισμό έλκονται φυσικά από αυτέ τι μετοχέ. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο πολλοί επένδυτε εισοδήματο θεωρούν ότι οι μετοχέ αύξηση μερισμάτων είναι πιο ελκυστικέ από τα ομόλογα, των οποίων οι αποδόσει είναι σταθερέ. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο οι επενδυτέ μερισμάτων μπορούν να ανεχθούν τι υποχωρήσει τη αγορά και τι διακυμάνσει των τιμών. Αυτό που σα λέω δεν είναι αφηρημένη θεωρία. Λειτουργεί στην πραγματική ζωή, αν πάρει κάποιο τώρα και έχει ένα δημόσιο χαρτοφυλάκιο. Και έχει και αύξηση μερισμάτων. Η απόδοσή του στο κόστο έφτασε α πούμε στο 13%. Με άλλα λόγια, α πούμε το χαρτοφυλάκιο στέλνει τώρα με τι μερισματικέ αποδόσει από αυτέ τι μετοχέ μετρητά κάθε χρόνο στη τσέπη. Το οποίο είναι ίσο με το 13% του ποσού που ξόδεψε για να ξεκινήσει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Και καθώ τώρα το μέρισμα αυξάνεται, όπω α πούμε είναι οι δείκτε του ρολόγιου, αυτό το ποσοστό αυξάνεται και σταθερά κάθε χρόνο. Είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η σημασία Τη αξιόπιστη αύξηση των μερισμάτων ω στοιχείο τη στρατηγική αυτή. Οι επενδυτέ με αύξηση μερισμάτων αναζητούν αυξανόμενο εισόδημα, όχι σταθερό, και οι μετοχέ με αύξηση μερισμάτων προσφέρουν ροέ εισοδήματο που μπορούν να αυξηθούν σε σημαντικά επίπεδα με την πάροδο του χρόνου. Λόγος νούμερο 3. Μπορείτε να επαναεπενδύσετε τα μερίσματα για να αυξηθούν ταχύτερα. Αυτή η απόδοση, α πούμε το 13% που είπαμε πριν στο κόστος, δεν έφτασε εκεί μόνο μέσω της αύξησης των μερισμάτων. Επαναεπενδύστε τα εισερχόμενα μερίσματα κάθε μήνα. Η επαναεπένδυση δημιουργεί μια μηχανή αύξηση μερισμάτων για τον επενδυτή. Αφήστε τα λεφτά μέσα και επαναεπενδύστε τα πάντα, αν δεν κάνετε και, και εσεί εισφορέ κάθε μήνα ή κάθε δεύτερο μήνα ή τρίτο μήνα, για 10-15 χρόνια. Να δείτε πού θα φτάσουν. Αυτό λοιπόν που έχει μετοχέ μετοχες μπορει να κάνει τρία πράγματα με τα μερίσματα: να τα επαναεπενδύσει, να τα διατηρήσει ή να τα ξοδέψει. Εάν επαναεπενδύσετε τα μερίσματα, είτε στην ίδια μετοχή από αυτή που την πήρατε ή από αλλού, να κάνετε και καινούριε μετοχέ. Η επαναεπένδυση φέρνει στο παιχνίδι τη σύνθεση. Καθώ αγοράζετε δηλαδή περισσότερε μετοχέ με τα μερίσματα, αυξάνεται και ο αριθμό των μετοχών για τι οποίε λαμβάνετε μερίσματα. Άλλο να αγοράζω και να έχω 10 και να αγοράζω να αγοράζω, την επόμενη χρονιά να έχω 20, την μεθεπόμενη 30-40. Αυτό είναι. Στη συνέχεια αυτά που έχει αγοράσει παράγουν πρόσθετα μερίσματα, τα οποία φυσικά τι μπορούν να κάνουν, μπορούν να επαναεπενδύθουν. Αυτό δημιουργεί ένα κύκλο μερισμάτων. Επανεπένδυση, περισσότερε μετοχέ, περισσότερα μερίσματα και ούτω καθεξής. Είναι το γνωστό που λέμε χιονόμπαλα που κυλάει κάτω από ένα λόφο. Χτίζει πλούτο και εισόδημα με επιταχυνόμενο ρυθμό. Μεγαλώνει, 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 μεγαλώνει όσο κατεβαίνει. Η βάση λοιπόν μετοχών σα αυξάνεται. Όλο ένα και πιο γρήγορα λόγω των επαναεπενδύσεων. Οι πρόσθετε μετοχέ με τη σειρά του επιταχύνουν την αύξηση των μερισμάτων που εσεί λαμβάνετε. Εάν τώρα τα ίδια τα μερίσματα αυξάνονται Όπω θα αυξάνονται σε ένα καλά επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο, αυτό λειτουργεί ω υπερχρεωτή στη διαδικασία που μόλι περιγράφηκε. Η επανεπένδυση των αυξανόμενων μερισμάτων χτίζει πλούτο με ακόμη πιο γρήγορο ρυθμό. Πέρα από αυτών των ίδιων των εταιριών, εάν τώρα εσεί αντλείτε μερίσματο μετρητά για να τα ξοδέψετε, φυσικά η σύνθετη επίδραση τη επανεπένδυση δεν είναι παρούσα, αν τα όλα. Η ροή του εισοδήματό σα θα συνεχίσει να αυξάνεται, ωστόσο, σύμφωνα με τι ίδιε τι του μερίσματο. Οι εταιρείε αύξηση μερισμάτων είναι συνήθω δυνατέ επιχειρήσει καλέ επιχειρήσει, υγιεί επιχειρήσει. Νούμερο 4. Οι καλύτερε αυτέ εταιρείε αύξηση μερισμάτων έχουν συνήθω αποδεδειγμένα, δοκιμασμένα δηλαδή, στο χρόνο επιχειρηματικά μοντέλα. Σταθερά ετήσια ανάπτυξη με πολλά περισσότερα ανωδικά έτη παρά έτη πτώσει. Τα βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και οι πόροι που απαιτούνται για την υπεράσπιση ή την επέκτασή του είναι γεγονό ότι του δίνουν καλή δύναμη τιμολόγηση. Έχουν σειρέ προϊόντων γεμάτε με με απαραίτητα πράγματα που χρειάζονται οι άνθρωποι, όπω είναι τρόφιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, υγειονομική περίθαλψη, πάνε, ποτά, έχουν χαμηλά φορτία χρέου, σταθερού ισολογισμού και καλέ αξιολογήσει πιστοληπτική ικανότητα. Πολλέ εταιρείε έχουν μικρέ κεφαλαίακε απαιτήσει. Η δύναμη τώρα που χρειάζονται, όχι μόνο για να επιβιώσει η εταιρεία στην ύφεση, αλλά ακόμη και για να κερδίσει μερίδιο αγορά όταν οι ανταγωνιστέ αγωνίζονται και αυξάνονται και τέλος έχουν και αξιόπιστη παραγωγή πλεονάζοντος μετρητών. Απαιτεί λοιπόν τώρα μια εκκρεμή επιχείρηση για να αυξήσει τα μερίσματα για πολλά συνεχόμενα χρόνια όλα τα από πάνω. Για δύναμες επιχείρησης απλά δεν μπορούν να το κάνουν. Λόγο νούμερο 5. Δεν χρειάζεται να πουλήσετε τη μετοχή για να πάρετε το μέρισμα. Εάν μια μετοχή δεν πληρώνει μερίσματα, η συνολική τη απόδοση προέρχεται αποκλειστικά από αλλαγέ τιμών και μπορείτε να τι πραγματοποιήσετε μόνο εάν πουλήσετε τη μετοχή. Δεν υπάρχει άλλο οικονομικό έμφαλο από αυτή την ιδιοκτησία. Οι αλλαγέ τιμών λοιπόν καθορίζονται από την αγορά. Οι τιμέ των μετοχών κυμαίνονται παντού. Μερικέ φορέ άγρια και τρομακτικά. Όπω έχουμε πει, τα μερίσματα αποστέλλονται στου μετόχου απευθεία από την εταιρεία. Η αγορά δεν έχει καμία σχέση με μερίσματα. Οι επενδυτέ των μετοχών μερισμάτων συχνά βλέπουν αυτέ τι μετοχέ διαφορετικά από άλλου ιδιοκτήτε μετοχών. Οι μετοχέ γίνονται σαν ταμιακέ μηχανέ που δημιουργούν ροέ εισοδήματο. Ο επενδυτή μερίσματο δεν χάνει κάθε ενδιαφέρον για τι τιμέ αυτών των μετοχών, αλλά η τιμή δεν έχει τόση σημασία. Κατά τη διάρκεια των αγορών, bull ή beer, ακόμα και ύφεση, τα μερίσματα συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι επικριτέ τώρα βέβαια τη επένδυση μερισμάτων δηλώνουν μερικέ φορέ ότι ένα δολάριο είναι ένα δολάριο. Οπότε, τι διαφορά έχει αν παίρνετε ένα δολάριο από μερίσματα ή ένα δολάριο από την πώληση μερικών μετοχών. Η διαφορά πιστεύουμε μέχρι τώρα να έχετε καταλάβει ότι είναι εμφανή. Για να πάρετε στα χέρια σα ένα δολάριο κεφαλαιακών κερδών, πρέπει να πουλήσετε μετοχέ αφού τα πουλήσετε, έχετε λιγότερε μετοχέ. Οι μετοχέ που πούλησε δεν μπορούν πλέον να πετύχουν τίποτα για εσά, να σα προσφέρουν τίποτα δηλαδή, αφού πλέον δεν τι κατέχετε. Οι επιστροφέ μερισμάτων δεν εξαντλούν τον αριθμό των μετοχών που κατέχετε. Οι μετοχέ εξακολουθούν να βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό σα και θα συνεχίσουν να σα αποδίδουν μετρητά κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή χρόνο. Λόγο νούμερο 6. Τα αποθέματα μερισμάτων τείνουν να είναι λιγότερο ασταθή. Πολλέ μετοχέ λοιπόν με αύξηση μερισμάτων είναι Λιγότερο ασταθεί από άλλε μετοχέ. Οι τιμέ του αλλάζουν λιγότερο και αλλάζουν πιο αργά από τι τιμέ άλλων εταιριών. Επίση, τα μερίσματα συμβάλλουν στην απορρόφηση των ζημιών του χαρτοφυλακίου όταν οι τιμέ των μετοχών μειώνονται. Η πιο ομαλή συνολικά πορεία κάνει γενικά ευκολότερη τη διατήρηση των αποθεμάτων αύξησης μερισμάτων σε περίοδους δυσχερούς αγοράς. Και αυτό ολοκληρώνει, κατά τη γνώμη μου, τους κορυφαίους λόγους να είναι κάποιος επενδυτής με αύξηση μερισμάτων. Όταν επενδύεται χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική, περιμένετε να πετύχετε μαζί με τις εταιρείες που κατέχετε. Εκτός από την τιμή, αυτή η κοινή επιτυχία σημαίνει όταν όχι μόνο σας στέλνουν μετρητά που αντικατροπτρίζουν τα επιχειρηματικά τους επιτεύγματα, αλλά αυξάνουν επίσης και το ποσοστό κάθε χρόνο μαζί με τη δική τους ανάπτυξη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Τα λέμε σύντομα!